Οργή στα γαλλικά συνδικάτα προκαλούν τα σχέδια της Air France να επεκτείνει τη χαμηλού κόστου στη γατρική της Τρανσάβια. Στην προσπάθεια να περιορίσει τις ζημιές που το πρώτο εξάμηνο έφτασαν τα 120 εκατομμύρια ευρώ, η Air France αποφάσισε να κόψει μέρος του στόλου του παραδοσιακού αερομεταφορέα. Παράλληλα, θα προσθέσει δρομολόγια, βάσεις και αεροσκάφη για την Τρανσάβια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα Transavia Europe θα προσθέσει βάσεις σε Πόρτο, Λισαβόνα και Μόναχο. Στόχος της διοίκησης είναι να έχει 200 αεροσκάφη μέχρι το 2019. Με τον τρόπο αυτό, η Air France θα προσπαθήσει να χτυπήσει τον ανταγωνισμό από τις χαμηλού κόστους εταιρείες όπως η Ryanair που παραμένει κυρίαρχη στον κλάδο και την EasyJet που το 2013 μετέφερε σχεδόν δεκαπλάσιους επιβάτες από την Transavia. Όμως οι αποφάσεις αυτές βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους στους πιλότους της Air France, καθώς το προσωπικό της Transavia δεν θα υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο. Τα συμβόλαια και οι αμοιβές θα ακολουθούν τους νόμους των κρατών όπου υπάρχουν βάσεις της Transavia. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το ωραίο κόστος ενός πιλότου της μητρικής Air France είναι 70% υψηλότερο από το αντίστοιχο ενός πιλότου της θυγατρικής Transavia. Και παρόλα αυτά, η Transavia παραμένει 20% πιο ακριβή από την ανταγωνίστρια EasyJet. Οι πιλότοι απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή στα συμβόλαιά τους.